Το αγίασμα της Παναγίας Φανερωμένης στο Αϊβαλί είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνηματικά μνημεία του μικρασιατικού ελληνισμού, ενώ θεωρούνταν το σπουδαιότερο στο Αιγαίο. Μέχρι και πριν τη μικρασιατική καταστροφή, η φήμη του είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρασία. Τα επόμενα χρόνια λειτουργούσε ως ολοτριβείο και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. Λίγο πριν καταστραφεί, με τη συνδρομή Ελλήνων και Τούρκων επιχειρηματιών που κατάγονται από τη Λέσβο, ανακαινίστηκε. My grandfather and grandmother came from Molivos. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου κατάγονται από το Μόλιβο της Λέσβου και ήρθαν στο Αιβαλί το 1922. Θέλω οι νεότερες γενιές των Ελλήνων και των Τούρκων να μπορούν να δουν αυτό το κτίριο όπως ήταν στην αρχική του μορφή, όπως πρωτοχτίστηκε στο τέλος του 1800. Εδώ έρχονταν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από την Αλεξάνδρεια, την Ιερουσαλήμ, για να πιούν το αγίασμα και να θεραπευτούν. Είναι ένα πολύ ωραίο εγχείρημα, το οποίο εύχομαι να δώσει υγεία και αυθονία όχι μόνο στους κατοίκους του Αιβαλίου, αλλά και σε όλους τους κατοίκους του Αιγαίου. Το ιστορικό κτίριο του αγιάσματος είναι πλέον προσβάσιμο στους επισκέπτες και στους χριστιανούς που επιθυμούν να ανάψουν ένα κερί ή να προσευχηθούν, ενώ μπορούν να πάρουν μαζί τους αγίασμα. Πήρα τη βάρκα από την Πάτμο, πήγα στο Δίδυμα, από εκεί ταξί, ήρθα εδώ πέρα για να είμαι στην εγγένεια του αγιάσματος και πήρα και αγίασμα να το πάω πίσω, γιατί και Τούρκοι πελάτες μου το ζητήσαν να το πάω πίσω να τους το δώσω και μου δώσαν και λεφτά να ανάψω κεράκι. Στα εγγένεια του αγιάσματος της Παναγίας της Φανερωμένης συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Αθηναγόρας, ο Δήμαρχος του Αϊβαλιού και πολλοί επιχειρηματίες από την Τουρκία που συνδράμουν στην αναστήλωση και ανακαίνιση και άλλων πολιτιστικών και εκκλησιαστικών μνημείων από το Αϊβαλί και τη γύρω περιοχή. Η Ρωμαϊκή κοινότητα σε όλες αυτές τις περιοχές άφησε ένα μεγάλο στίγμα, μια μεγάλη παρουσία, όχι μόνο με τον πολιτισμό, αλλά και με πολλά άλλα πράγματα που έχει αφήσει. Και νομίζω ότι τώρα η νέα τουρκική κοινωνία αντιλαμβάνεται αυτό το μέγεθος, αυτό το βάθος και την αξία του ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή αυτή. Και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και να προβάλλουμε και να συνεργαστούμε, αλλά και να αναστηλώσουμε όλους τους άλλους ναούς, αλλά όχι μόνο τους ναούς και τα κτίρια, αλλά και τις συνειδήσεις.